Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και το δεύτερο lockdown να μην σας έχει πέσει τόσο πολύ βαρύ. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω συμβιλιωθεί λίγο με την κατάσταση. Αυτό που με προβλημάτισε βέβαια πολύ σήμερα ήταν το τι είδους βίντεο θα ανεβάσω, γιατί σκεφτόμουν αν έχει νόημα να ανεβάσω βίντεο με προϊόντα μακιγιάζ. Από την άλλη μου έχουν στείλει αυτό εδώ το κουτί από την Ερεντούε που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα για την συλλογή τους για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2020 και είναι αρκετά προϊόντα για να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ και δεδομένης της κατάστασης και δεδομένου του γεγονότος ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να πάμε στα καταστήματα και να δοκιμάσουμε μόνες μας τα καλλιτικά και θα πρέπει ούτως ή άλλως να παραγγέλνουμε ό,τι θέλουμε online, σκέφτηκα ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα τεστάρουμε σήμερα on camera. Είναι ένα βίντεο δηλαδή πρώτων εντυπώσεων με αυτά τα προϊόντα για να δούμε και πώς γράφουν και εσείς να αποφασίσετε στη συνέχεια αν θέλετε να αποκτήσετε κάποιο από αυτά. Πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι μου, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Πατήστε τώρα λοιπόν το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Επίσης, πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Το ένα από αυτά αφορά σε ένα giveaway που τρέχει τώρα στο προφίλ μου στο Instagram. Σε αυτό το giveaway θα μπορείτε να διεκδικήσετε ένα από τα 3 προϊόντα Advanced Night Repair, αυτό τον μοναδικό καταπληκτικό ορό της Estée Lauder, ο οποίος κάνει θαύματα. Ενυδατώνει την επιδερμίδα, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των δρυτίδων και τώρα η εξελιγμένη έκδοση έμαθα ότι προσφέρει και σύσφυξη. Αν θέλετε επίσης να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν, έχουμε κάνει ένα live με την αισθητικό της Estée Lauder στο κατάστημα στο Χαλάνδρι, το οποίο έχει ανέβει στο προφίλ μου στο Instagram @nayapo. Ακολουθήστε με εκεί για να λύσετε και τις απορίες που έχετε και για να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό. Επίσης να σας πω ότι τα χείλη μου είναι τόσο ζουμερά και τόσο έντονα, λίγο περίεργα έντονα σήμερα, γιατί δοκιμάζω αυτό εδώ το Lip Injection Extreme από Too Faced για πρώτη φορά. Τσούζει λίγο στην αρχή, τσιμπάει, αλλά μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα που δεν είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και το χρώμα που έχω στα νύχια μου είναι αυτό εδώ από Eredou, γιατί σήμερα προσπάθησα να κάνω one brand video. Λοιπόν, είναι το Last Minute 435. Σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να το αποκτήσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε και primer δεν έχω από την Eredou. Θα χρησιμοποιήσω το κλασικό μου λοιπόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και είναι το Primer Plus Mattifier από Bobbi Brown. Τόσο μικρή ποσότητα χρειάζεστε μόνο και θα ξεκινήσω από το κέντρο του προσώπου, εκεί όπου έχω τους περισσότερους πόρους και την περισσότερη λιπαρότητα και θα περάσω και στην περίμετρο βέβαια για να το απλώσω παντού. Έχουμε νέο προϊόν βάσης από την Eredou. Δεν είμαι πολύ μεγάλη φαν αυτών των προϊόντων, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετά συμπαθητικό. Είναι το Long Stay Compact Foundation με SPF 30 και νομίζω ότι πέτυχαν και πολύ καλή απόχρωση. Μου έχουν στείλει την απόχρωση Spice. Δεν ξέρω αν θέλω να το χρησιμοποιήσω με αυτό. Έχω φέρει και πινελάκι. Θα δοκιμάσω όμως τη μία πλευρά να κάνω με αυτό το σφουγγαράκι που έρχεται στη συσκευασία και την άλλη με το αγαπημένο μου πινέλο. Για να πάρω λοιπόν αρκετή ποσότητα για να δούμε και την κάλυψή του. Α, δεν είναι κακή. Καλά, η απόχρωση είναι φανταστική. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω και το καθρεφτάκι που έχει η συσκευασία, το οποίο είναι πολύ πρακτικό. Και η κάλυψή του είναι αρκετά συμπαθητική. Νομίζω ότι χτίζεται και όμορφα. Είναι πολύ κρεμόδες. Μυρίζει ελάχιστα σαν πούδρα, έχει αυτή τη μυρωδιά της πούδρας. Και μπορώ να πω ότι σαν πρώτη εντύπωση μου αρέσει αρκετά. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μου βγάλει στη συνέχεια λιπαρότητα στο πρόσωπο. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει το primer στο να το κρατήσει έτσι λίγο πιο matte. Έχω βάλει λοιπόν το foundation στο μισό πρόσωπο, όπως βλέπετε, από εδώ έχει, από εδώ δεν έχει. Βλέπω ότι έχει δώσει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα μου και η κάλυψη θα έλεγα ότι είναι μέτρια. Πάμε να δούμε αν μπορεί να γίνει πιο έντονη χρησιμοποιώντας το με αυτό εδώ το πολύ έτσι σφιχτό πινέλο με το οποίο μου αρέσει να εφαρμόζω το foundation. Παίρνει και αρκετή ποσότητα και διανέμει θεωρώ το προϊόν καλύτερα. Αλλά δεν νομίζω ότι η κάλυψη είναι μεγαλύτερη με το πινέλο μου. Νομίζω ότι με το σφουγγαράκι αυτό που είχε στη συσκευασία κάναμε τελικά καλύτερη εφαρμογή. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως νομίζω ότι αυτή η πλευρά μου αρέσει περισσότερο με το σφουγγαράκι, γιατί δεν έχει τονίσει τόσο πολύ αυτά τα σημαδάκια και κλοκοματάκια που έχω εγώ στην επιδερμίδα μου. Είναι λίγο ανομοιόμορφη η φύτης και νομίζω ότι το πινέλο, η εφαρμογή με το πινέλο τα τόνισε λίγο, οπότε θα περάσω λίγο από πάνω με το σφουγγαράκι, μήπως μπορώ να δώσω μια μεγαλύτερη ομοιομορφία στην επιφάνεια της επιδερμίδας μου. Ναι, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τελικά είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Πάμε και σε concealer, δεν έχω από Eredue, θα βάλω λίγο από την Tarte εδώ και θα το απλώσω με ένα πινελάκι. Και θα χρησιμοποιήσω λίγη πούδρα, την Translucent Honey της Laura Mercier στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να σετάρω τα πάντα, γιατί παιδιά αν τα αφήσω έτσι νομίζω ότι δεν θα στρώσει τίποτα ομοιόμορφα πάνω στη δική μου επιδερμίδα. Οπότε με ένα πολύ φλάφι πινέλο θα το περάσω λίγο γύρω σε όλο μου το πρόσωπο. Μπρόντζερ δεν υπάρχει σε αυτή εδώ τη συλλογή, οπότε θα χρησιμοποιήσω από την καλοκαιρινή τους κολεξιόν αυτό εδώ, το οποίο είναι το Glowing Bronzer στην απόχρωση 500 Betty and the Caveman, και θα το βάλω εδώ με πολύ πολύ απαλές κινήσεις στην περίμετρο του προσώπου, γιατί είναι και glowing και δεν θέλω πάρα πολύ λάμψη ούτε πάρα πολύ bronzer να πω την αλήθεια σήμερα. Θα βάλω και λίγο εδώ στο πηγούνι για να τονίσω τα κόκαλά μου και το σχήμα του προσώπου μου και κάτω από το πηγούνι και φυσικά στα πλάγια της μύτης, που πάω εγώ αν δεν βάλω bronzer στα πλάγια της μύτης. Να προσπαθήσω να την κάνω έτσι και λίγο πιο λαλική αν μπορώ. Και νομίζω ότι τόσο είναι αρκετό. Θα προχωρήσω σε αυτή εδώ την παλέτα, η οποία είναι ολοκένουργια. Το μόνο που δεν μ' αρέσει και μπορώ να σας το πω ήδη είναι ο τρόπος που ανοίγει. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σφιχτό. Κόντευα να σπάσω το νύχι μου που δεν έχω και πολύ μακριά νύχια, οπότε την έχω αφήσει ανοιχτή. Είναι αυτή εδώ η τριπλή παλέτα, η οποία έχει δύο highlighters και ένα ρούζ από ό,τι βλέπω και λέγεται Blush and Glow Palette 401 Divine Lush. Θα πάω κατευθείαν στο ρούζ και θα πάρω μια μικρή ποσότητα, θα το τινάξω στο χέρι μου για να είμαστε safe και θα το φέρω εδώ στο μαγουλά μου. Α, ωραίο χρώμα είναι. Μ' αρέσουν αυτά τα χρώματα εμένα. Λίγο πιο έντονο από ό,τι περίμενα, παρόλο που το τίναξα κιόλας. Έχει αρκετό pigment, αρκετή χρωστική. Και μιας και έχω ήδη αυτή την παλέτα στο χέρι μου, πάμε να βάλουμε και λίγο highlighter. Θα ξεκινήσω από αυτό, να δω πώς γράφει, το πιο ανοιχτό χρώμα. Παιδιά, ωραίο είναι. Πάρα πολύ έντονο, δεν το περίμενα. Ίσως και πάρα πολύ λευκό ροζ για την περίσταση, αλλά γράφει τέλεια. Λοιπόν, από την άλλη θα βάλω το άλλο και μετά θα κάνω μια μίξη και από τα δύο. Αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Θα το έλεγα απλά stopper το συγκεκριμένο, για να το βάζετε πάνω από το ρούζι σας και να έχετε περισσότερη λάμψη, ή αν έχετε πιο σκούρα επιδερμίδα από τη δική μου, ίσως να σας δείχνει ωραία και highlighter, αλλά νομίζω ότι μία μίξη και των δύο είναι η ιδανική για μένα. Το πρώτο είναι για πολύ ανοιχτόχρωμες, το άλλο για πιο σκούρες, οπότε πάμε να κάνουμε ένα συνδυασμό για να έρθει μια ισορροπία στο πρόσωπο. Παιδιά, είναι φανταστικό το highlighter, Είχα καιρό να χαρώ με highlighter τόσο πολύ. Θα βάλω και λίγο στη ράχη της μύτης μου και εδώ στη μυτούλα, στην άκρη και πάνω από τα χείλη. Πάμε να φτιάξουμε φρύδια, γιατί έχουμε νέα προϊόντα φρυδιών από την Eredue και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ένα μολύβι, το οποίο από τη μία έχει το βουρτσάκι του και από την άλλη είναι κανονικό μολύβι που το ξύνεται, και το έχω στην απόχρωση μαχόγκανη 203, και αυτό εδώ το προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω, που είναι ένα water resistant, sweat transfer και smudge proof tint pen, το οποίο δείτε λίγο, έχει αυτά τα δοντάκια και δείτε πως γράφει. Τσακ, σου κάνει τριχίτσες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω αυτό να χρησιμοποιήσω για αρχή μπροστά. Άμα δεν μας βγει θα το σβήσουμε, δεν έγινε και κάτι. Παίρνω βαθιά ανάσα, θα πάρω καθρεφτάκι κοντά παιδιά για να το κάνω αυτό. Και ξεκινάω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω και θα προσπαθήσω να κάνω γραμμούλες, τρεχούλες δηλαδή. Γενικά δυσκολεύομαι με τα προϊόντα φρυδιών που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ. Αρκεί να μην απλώνει το χρώμα και να μένει ακριβώς εκεί που το βάζω. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι με βολεύει το συγκεκριμένο προϊόν. Θα περάσω στο μολυβάκι, να κάνουμε τα φρυδιά λίγο πιο παραδοσιακά. Για να δούμε και αυτό πώς γράφει. διαγράφει πάρα πολύ ωραία το μολύβι. Και να προσπαθήσω να μην τα κάνω πολύ έντονα, απλά να διορθώσουμε λίγο του σχήματος και να φτιάξουμε τα κενά, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, το μολυβάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει, ίσως θα διάλεγα μία λίγο πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση για μένα, γιατί είναι λίγο σκούρα. Δεν θα τα τονίσω άλλο γιατί δεν θέλω να με αγριέψει. Θα φτιάξω και το άλλο φρύδι και επιστρέφω αμέσως. Φρύδια έτοιμα λοιπόν, θα τα αφήσω έτσι όπως είναι. Βάλα και λίγο brow gel διαφανές από την Αναστάσια Beverly Hills. Και πάμε να περάσουμε στα μάτια. Έχω αυτή εδώ τη διπλή σκιά, η οποία είναι η νούμερο 510 Belgian Sweets. Και πραγματικά μου θυμίζει βέλγικη σοκολάτα, παιδιά, το χρώμα. Άμα το δείτε, είναι το πιο ωραίο καφέ του κόσμου όλου. Και νομίζω ότι θα χρειαστώ και λίγη λάμψη, γι' αυτό έχω φέρει και αυτό εδώ το μολύβι, το True Stay Shadow Stylo, στην απόχρωση Dabba 101 από την R&D, που είναι από την καλοκαιρινή τους συλλογή. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο αποχρώσεις, τις φουάτσαρα και στο χέρι μου για να τις δείτε πόσο ονειρεμένες είναι. Και θα ξεκινήσω από την πιο σκούρα, θα πάρω αρκετή ποσότητα, θα την τινάξω και θα τη φέρω εδώ στο εξωτερικό βέ και στη βάση των βλεφαρίδων μου. Θα ξεκινήσω από εδώ. Και όσο πηγαίνω προς τα έξω θα το φέρνω προς τα πάνω, γιατί θέλω έτσι να έχει μια ανωδική πορεία το βλέμμα μου και να είναι έτσι κάπως γατήσιο. Με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μου θα το περάσω σε όλο το κινητό βλέφαρο, αλλά το focus και η ένταση θέλω να είναι στη ρίζα, όπως βλέπετε. Και θα πάρω τώρα ένα πιο φλάφι πινέλο και θα έρθω με την άλλη σκιά και θα ξεκινήσω από το εσωτερικό και θα έρθω μέχρι τη μέση. Α, είναι πανέμορφο χρώμα, Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μόνο του δηλαδή θα μπορούσατε να το βάλετε το πρωί και να φύγετε, κορίτσια μου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μ' αρέσει πως μπλεντάρονται και μεταξύ τους, η μίξη αυτή που γίνεται. Τελικά, και αξιολογώντας την κατάσταση με τα κουκλωτά μου μάτια, αποφάσισα, κοιτώντας ευθεία, να φέρω αυτή την σκούρα καφέ σκιά λίγο πιο πάνω εδώ για να κάνω μία σχέση πάνω από το κανονικό σημείο που την κάνουμε συνήθως. Θέλω να είναι έτσι λίγο πιο σκούρο, οπότε θα κάνω αυτή την τεχνική με ανοιχτά τα μάτια, κοιτώντας εντελώς ευθεία. Παιδιά, είναι πανέμορφο, δεν είναι? Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Θα πάρω ένα πιο έτσι μικρό πινελάκι για να μην πασαλευτούμε κιόλας, και με την ανοιχτόχρωμη σκιά θα έρθω εδώ στην κάτω, έχει και τρίχα πάνω, στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων, ξεκινώντας από το εσωτερικό του ματιού, ρίζα-ρίζα. Και με το ίδιο πινέλο από την άλλη του πλευρά θα πάρω τη σκούρα σκιά. Παιδιά, δεν έχω σχεδόν καθόλου fallout, έτσι. Έχω ενθουσιαστεί. Και θα το φέρω ρίζα-ρίζα από τη μέση του ματιού και προς τα έξω. Πανέμορφα χρώματα πραγματικά. Θα χρησιμοποιήσω και αυτό το στυλό τελικά λιγάκι. Εδώ είσαι στο εσωτερικό του ματιού για να δώσω λίγο φως. Εδώ πρέπει να βάλω και πινελάκι γιατί δεν εφαρμόστηκε πολύ καλά, να το στρώσω κάπως. Αλλά είπαμε, είναι βίντεο πρώτων εντυπώσεων, εδώ σήμερα δεν εξετάζουμε την ικανότητά μου ως make-up artist, έτσι. Εξετάζουμε το πώς χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα και πώς ανταποκρίνονται. Οκ, μ' αρέσει πολύ, και έχουμε και καινούρια μάσκαρα που θα χρησιμοποιήσουμε, αφού πρώτα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου για να είμαι και δίκαιη με την μάσκαρα αυτή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θυμάστε που σας έλεγα για το serum αυτό που χρησιμοποιούσα για τις βλεφαρίδες, παιδιά. Σταμάτησα να το χρησιμοποιώ και καμιά 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα 10 μέρες, και είδα διαφορά. Προς το χειρότερο εννοώ, όταν σταμάτησα να το χρησιμοποιώ έτσι, οπότε το ξαναξεκίνησα τώρα. Και πάμε να χρησιμοποιήσουμε και την 3-step all-in-one mascara της R&D, την καινούρια τους. Χαίρομαι που δεν είναι αδιάβροχη, γιατί γενικά είμαι πολύ απαιτητική με τις αδιάβροχες. Για να δούμε τι βουρτσάκι έχει. Α, ωραίο! Κοιτάξτε πόσα τριχάκια. Λοιπόν, πάμε να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εκ πρώτης μπορώ να πω ότι το βουρτσάκι δεν παίρνει πάρα πολύ προϊόν πάνω του. Αυτό σημαίνει ότι δεν διανέμει και πολύ προϊόν πάνω στις βλεφαρίδες, οπότε μας βοηθάει να διατηρήσουμε τον διαχωρισμό που θέλουμε, χωρίς να τις κολλάει μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα μας δώσει όγκο και μάκρος, αυτό θα το δούμε νομίζω με τη δεύτερη στρώση που θα χρειαστεί να κάνουμε. Εγώ προσπαθώ να τελειοποιήσω την πρώτη. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παίρνει λίγο παραπάνω προϊόν το βουρτσάκι πάνω του. Ένα τσικ παραπάνω. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η διαφορά με την πρώτη στρώση. Πάμε να βάλουμε και μία δεύτερη. Εδώ που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά μάκρος δεν μπορώ να πω ότι έχει δώσει στις βλεφαρίδες μου. Μπορώ να πω ότι τους έχει δώσει έναν κάποιο όγκο και δεν είμαι και σίγουρη αν θέλω να κάνω τρίτη στρώση, γιατί αρχίζουν και μου μένουν κομματάκια εδώ στις άκρες, τα οποία εμένα δεν μου αρέσει να φαίνονται. Οπότε... για τις δικές μου βλεφαρίδες δεν νομίζω ότι είναι και η αγαπημένη μου. Και αφού ολοκληρώσαμε με τη μάσκαρα, πάμε να διαλέξουμε χρώμα για τα χείλη. Υπάρχει αυτό εδώ, παιδιά, το οποίο μου φαίνεται φανταστικό και τέλειο και πάρα πολύ βάμπι και ότι πρέπει για φθινόπωρο και χειμώνα. Ωστόσο, νομίζω ότι θα το δοκιμάσω τελευταίο, γιατί είναι και το πιο σκούρο και το πιο δύσκολο να αφαιρεθεί. Έχουμε το Full Color Lipstick στην απόχρωση Love Mugger, το νούμερο 435. Που είναι αυτό εδώ. Α, καφέ! Δεν πολύ φοράω τέτοια χρώματα. Θα το σπατσάρω στο χέρι μου για να το δούμε και αυτό στο άλλο χέρι, γιατί δεν το έχω καθαρίσει το αριστερό. Α, παιδιά, ωραίο χρώμα είναι. Πολύ ενδιαφέρον νομίζω θα ήταν για σήμερα. Επίσης έχουμε το Starlight Lip Cream, το οποίο είναι στην απόχρωση 700. Femme Fatale. Α, πολύ... καραμελένιο, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι του στυλ μου. Και το Everlasting Liquid Matte Lipstick στην απόχρωση 626 Peonies Flight. Και ένα Merlin που διαμαρτύρεται. Για να δούμε και αυτή την απόχρωση. Αγάπη μου γλυκιά. Ναι, αυτό παιδιά, ναι. Είναι ένα από τα χρώματα που θα φορούσα πολύ πιο εύκολα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το κραγιόν. Θα κάνω λίγο περίγραμμα στα χείλη μου με το αγαπημένο μου μολύβι από Anita Brand, που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό με όλα τα nude κραγιόν μου. Είναι στην απόχρωση Toffee. Και για να δοκιμάσουμε το κραγιόν πρώτα. Σαν υφή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βελούδινο, έτσι σατινέ, πολύ μαλακό στα χείλη. I like. Ένα πολύ ωραίο everyday χρώμα για τα χείλη σας. Πάμε όμως και στο matte. Θέλω να δοκιμάσω και το matte, γι' αυτό θα αφαιρέσω αυτό, γιατί τώρα με τις μάσκες κιόλας αν φοράς τέτοια κραγιόν σαν κι αυτό, γενικά όλο μεταφέρεται στη μάσκα, η αλήθεια είναι αυτή. Εμένα βέβαια μ' αρέσει η ενυδάτωση που δίνει στα χείλη μου και δεν με πειράζει καθόλου. Πάμε στο matte. Αυτό ίσως να είναι λίγο πολύ ανοιχτό για τα γούστα μου. Και ίσως να θέλει και ένα τσικ πιο σκούρο μολύβι για περίγραμμα, θα δούμε. Ωραίο είναι. Όχι, όχι, το παίρνω πίσω. Νομίζω ότι είναι αρκετά σπαστικό. Και από ό,τι ξέρω είναι και πάρα πολύ σταθερό, η αίσθηση και στα χείλη είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βγάλω και αυτό για να δοκιμάσουμε και το πιο έντονο που έχω εδώ. Να το αφαιρέσω γρήγορα, πρωτού προλάβει να σταθεροποιηθεί. Και τώρα που βγάζω κραγιόν, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Θα σας ενδιέφερε να σας κάνω ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου κραγιόν, αγαπημένες αποχρώσεις, αγαπημένα nudes για παράδειγμα, και να κάνουμε swatches σε αυτό το βίντεο? Γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον από την άποψη. Γιατί κάνω περίγραμμα εγώ με νουντ μολύβι, δεν ξέρω. Από συνήθεια. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δείτε τις διαφορετικές αποχρώσεις nude κραγιόν για να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Αυτό λοιπόν το μολύβι είναι στην απόχρωση 533 Dramatic και θα φέρω μαζί μου την παλέτα για να το δοκιμάσω έχοντας πολύ κοντά τον καθρέφτη μου. Τα λατρεύω αυτά τα χρώματα, τρελαίνομαι. Είναι το χρώμα του κρασιού, αυτό το βαθύ ρυσινί. Επίσης είναι πάρα πολύ μαλακό, κυλάει, γλιστράει στα χείλη. Και το νιώθω ότι θα είναι και πολύ εντατικό. Ναι, τώρα μάλιστα, αυτό είναι ένα φανταστικό χρώμα, το οποίο δεν έχω συνηθίσει τον εαυτό μου να φοράω, αλλά θα το φοράγα πάρα πολύ άνετα και νομίζω ότι θα μπει στο everyday necessaire μου, γιατί θα το φόραγα άνετα και πρωί. Δεν ξέρω, σας φαίνεται πάρα πολύ σκούρο για πρωί, με ένα ίσως λίγο πιο light μακιγιά στα μάτια, αλλά έτσι θα βγαίνα σίγουρα έξω για βράδυ. Νομίζω ότι δοκιμάσαμε όλα τα προϊόντα που είχα εδώ στο κουτί μου, ναι, να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση θα έλεγα, να σας πω τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, τα αγαπημένα μου ήταν σίγουρα από αυτή την παλέτα το ρούζ και το highlighter, μου άρεσαν πάρα πολύ. Οι σκιές ενθουσιάστηκα, αυτή η διπλή παλετίτσα είναι φανταστική, πάρα πολύ εύχρηστη με ελάχιστο fallout. Επίσης μου άρεσε πολύ η υφή αυτού του κραγιόν που δοκιμάσαμε, αλλά και το μολύβι, το καταλάβατε. Και μου άρεσε και κάτι άλλο, α παιδιά, και το foundation δεν το σχολιάσαμε. Λοιπόν, έχει περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από την ώρα που ξεκίνησα να κάνω αυτό το γύρισμα. Έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπό μου και όλα τα προϊόντα νομίζω έκατσαν πολύ ωραία από πάνω. Και να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα κιόλας. Αλλά μου αρέσει αρκετά και θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Θα δω βέβαια και κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα ανταποκριθεί, ειδικά εδώ στο τάφ που εγώ βγάζω λιπαρότητα, αν θα μετακινηθεί κτλ. Και θα σας γράψω στα σχόλια τις εντυπώσεις μου. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου και σήμερα είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου, γιατί αυτές τις μέρες νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλο για να περνάμε όμορφα και όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Επίσης θέλω τη γνώμη σας, να μου πείτε αν θα σας ενδιαφέρε να σας φτιάξω ένα βίντεο με 5-10 πράγματα τα οποία εμένα μου αρέσει να κάνω στην καραντίνα, με προτάσεις για πράγματα που μου αρέσει να κάνω όταν μένω σπίτι, όπως για παράδειγμα να σας έχω φτιάξει το αγαπημένο μου playlist στο Spotify, να σας προτείνω μερικές σειρές, κάποια βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε, κάποια site με συνταγές ίσως που έχω δοκιμάσει και μου βγήκανε. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία ευχάριστη ιδέα. Αν σας αρέσει γράψτε μου στα σχόλια ένα ναι και ενδεχομένως θα το δούμε αυτό το βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά, thank you. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας αν σας άρεσε και φυσικά να κάνετε like και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!